Όπως μεταδίδει το ειδησιογραφικό πρακτορείο Russia Today, που μεταδίδει και τις συγκεκριμένες εικόνες, είχαμε ουκρανικό πλήγμα σε δηληστήριο. Σε δηληστήριο στην πόλη Ροβένσκ, στην αυτόνομη δημοκρατία του Λουχάνσκ, στην περιοχή δηλαδή που ελέγχουν πλέον οι Ρώσοι, τις ρωσόφωνες περιοχές της νοτιοανατολικής Ουκρανίας. Βλέπουμε τα πλάνα, έγιναν επιθέσεις με δύο πυράβλους, όπως ισχυρίζεται η ρωσική πλευρά, και 200 τόνοι ντίζελ φλέγονται πολύ κοντά στην πόλη, δημιουργώντας κινδύνους και για κατοικημένες περιοχές στις κοντινές περιοχές. Επαναλαμβάνω, είναι πλάνα που μετέδωσε το ρωσικό ειδησιογραφικό πρακτορείο Russia Today. Πόσο επικίνδυνο είναι και για την οικολογία, μιλάμε τώρα για χτύπημα σε δηληστήριο, τι εκλείεται από όλο αυτό το χτύπημα. Για τους κατοίκους, για την περιοχή, βέβαια. Και ευρύτερα βεβαίως και για τις τιμές των καυσίμων όταν βλέπουμε τέτοια χτυπήματα. Τι είπες, Μαργαρίτα? Δεν ξέρω με ακούτε. Βεβαίως, το ρωσικό πρακτορείο αφήνει να εννοηθεί ότι και η ουκρανική πλευρά έχει ξεκινήσει πλήγματα σε υποδομές που ανήκουν στην αυτοανακηρυχθήσα λαϊκή δημοκρατία του Λουχάνσκ.